Θα περάσουμε σε αυτό το υπέροχο ξεχωριστό θέμα με πολλαπλά μηνύματα, το οποίο θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα. Ανοίγουμε πανιά στη ζωή. Είναι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και δράση. Περισσότερα θα μας πει μια ιατρός, αυτοδιοικητικός και ένας ευαίσθητος άνθρωπος, η κυρία Μιλάκη, η Γεωργία Μιλάκη, και πρόεδρος βέβαια Αγκαλιάζω. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και φυσικά όλο τον όμιλο Crazy TV που μας στηρίζει σε όλες τις δράσεις μας. Σίγουρα είναι μια δράση η οποία απευθύνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά, αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά εδώ είμαστε για να δώσουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ότι είμαστε δίπλα τους. Έτσι ακριβώς, για να δώσουμε το μήνυμά μας σε Eye for Cancer, λοιπόν, ανοίγουμε πανιά στη ζωή, που θα το πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με τον Αισιοκλωτικό Όμιλο Ηρακλείου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και φυσικά υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, αύριο λοιπόν, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στην εξωτερικό χώρο του Καφέ Μαρίνα. Και θα διοργανώσουμε έναν συμβολικό ιστιοπλοϊκό αγώνα από τα αγωνιστικά τμήματα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου με το σύνθημα «Με οδηγό την πρόληψη, ανοίγουμε πανιά στη ζωή». Ο μήνας Νοέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης και του καρκίνου του πνεύμονας. Και αφιερώσαμε αυτή την εκδήλωση στον καρκίνο του πνεύμονας, που αποτελεί δυστυχώς τη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως και στα δύο φύλλα λόγω της βλαστικής συνήθειας του καπνίσματος, για να έχουμε μαζί μας τα παιδιά και να τους διδάξουμε ότι η πιο αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα είναι η διακοπή του καπνίσματος ή η μη έναρξη του καπνίσματος. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση. Στο πρακτικό κομμάτι της διοργάνωσης εκδήλωσης, για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Νίκος Τζανάκης, ναι, που θα μας μιλήσει για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα με μια ομιλία που έχει τίτλο «Η ζωή να κόβει την ανάσα και όχι ο καρκίνος». Θα είναι μαζί μας επίσης ο Κώστας Βροντάκης, είναι ειδικός γιατρός εργασίας, που θα μας μιλήσει για τις σχέσεις του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, το περιβάλλον στο οποίο είμαστε γενικότερα, αλλά και το εργασιακό μας περιβάλλον. Εγώ θα πω βέβαια, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά αξίζει ότι βλέπουμε ένα πανέμορφο βίντεο εκεί στο Κούλε, που έχει έτσι φωτιστεί σε μπλε απόχρωση, μας το στείλατε εσείς οι ίδιοι, είναι εξαιρετική προσπάθεια, με το σήμα έτσι, το λογότυπο του Αγκαλιάζω, του υπέροχου συλλόγου σας, συνδέσμου σας. Συνεχίστε, έπρεπε να προλογίσω το βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ που το δείχνετε. Η φωταγώγηση του Κούλε πάλι με το συμβολικό αυτό χαρακτήρα θα γίνει απόψε και αύριο το βράδυ. Εύχομαι όλοι οι Ηρακλειώτες, οι συμπολίτες μας να έχουν την ευκαιρία να το δουν, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό. Και παράλληλα έχουμε την ευκαιρία να διοργανώνεται στην πόλη μας ένα πανελλήνιο ομπολογικό συνέδριο απόψε και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Όλες αυτές οι δράσεις λοιπόν που γίνονται στην πόλη μας μας ευαισθητοποιούν και μας θυμίζουν ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια διαφορετική κουλτούρα, να κάνουμε την πρόληψη τρόπο ζωής. Και ως ιατρός το φωνάζεται ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Δεν είναι δύσκολο. Μία απόφαση είναι προληπτικά να ενεργήσουμε. Σταθήκατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλές αναφορές και μαζί το έχουμε βγάλει το θέμα μέσα από τις μαστογραφίες, να κινητοποιηθούν οι γυναίκες. Ακριβώς. Και εννοείται ότι οποιαδήποτε μορφή καρκίνου είναι στο χέρι μας. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πάντα. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε καλά, έτσι να είμαστε καλά με τους αγαπημένους μας. Να έχουμε μια φυσιολογική και όμορφη ζωή και να μην κάνουμε κακό στην υγεία μας. Η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτό που ουσιαστικά πρέπει να φροντίζει ο κάθε ένας από εμάς. Είμαστε εδώ λοιπόν για να το υπενθυμίσουμε ξανά και είμαστε μαζί σας για να το δίνουμε τα μηνύματά μας κάθε φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας εκμεταλλευτούμε τα εφόδια τα οποία μας δίνει η επιστήμη, μας δίνει η ιατρική. Όπως συζητάμε καθημερινά για τον εμβολιασμό, ένα εφόδιο, σύμμαχος ο εμβολιασμός, να ξεπεράσουμε την πανδημία, κατά κάποιο τρόπο σύμμαχος και η πρόληψη μέσα από τα εφόδια, τα υλικά τα οποία μας δίνει η επιστήμη. Βέβαια, γιατί και τα εμβόλια πρόληψη είναι. Επομένως, όλο αυτό το κομμάτι, και ειδικά πρέπει να τονίσω βέβαια τώρα που είπατε για τον εμβολιασμό, ναι, με την ευκαιρία της πανδημίας, ότι δυστυχώς οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν επισκέπτονταν συχνά τους γιατρούς τους. Με αποτέλεσμα τώρα εμείς να είμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαγνώσουμε καθημερινά ανθρώπους που έχουν μεταστατικό καρκίνο, που είναι σε άσχημη κατάσταση. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει όλοι να τρέξουμε και να κάνουμε τις συνδυματικές μας εξετάσεις. Οι γυναίκες
τη μαστογραφία του, στην επίσημο μαστογραφικό έλεγχο και το υπερηχογράφημα μαστών, τον προληπτικό γυναικολογικό του έλεγχο, το τεστ Πανικολάου, αλλά και οι άνδρες, το PSA, αμφότερη την κολονοσκόπηση. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που τα ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα και στο άγχος και την αγωνία που ζούμε καθημερινά. Ξεχνάμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε λιγάκι με τον εαυτό μας πριν οποιαδήποτε ασθένεια μας χτυπήσει την πόρτα. Μάλιστα. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα βέβαια αυτοπροστασίας, τα πρωτόκολλα τα σχετικά κατά τη διάρκεια της αυριανής πολύ όμορφης εκδήλωσης. Εννοείται, θα τηρήσουμε όλα τα πρωτόκολλα. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει και ο καιρός και να πάνε όλα καλά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε όλους μαζί μας. Είναι πραγματικά μια γιορτή. Θα έχουμε χορό, μουσική, πολλές εκπλήξεις και θα περάσουμε ένα όμορφο μεσημέρι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά, κυρία Μιλάκη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτοπουλο, από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, λοιπόν.